Αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι των Σερών έχισαν το γάλα στο δρόμο και άναψαν φωτιά στο σανό που μετέφεραν έξω από το τελωνείο του Προμαχώνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτά που φέρνει η κυβέρνηση σε ασφαλιστικό και φορολογικό. Νωρίτερα είχαν γίνει δεκτοί με επεφημίες από τους αγρότες που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους εδώ και μέρες στον Προμαχώνα. Οι απασχολούμενοι στην πρωτογενή παραγωγή συσπηρώνονται για μια από κοινού αντίδραση κατά του ασφαλιστικού που προωθεί η κυβέρνηση και της βαριάς φορολογίας που έρχεται. Σε ένα από τα φυλάκια του Ελαιονίου έχουν αποθέσει ένα φέρετρο, ενώ στο τζάμι έχουν κολλήσει ανακοίνωση για την αναζήτηση ηλικιωμένου. Κοιτώντας προσεκτικά κάποιος, βλέπει τη φωτογραφία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Κτηνοτρόφοι και αγρότες ετοιμάζονται να στήσουν μπλόκα στους δρόμους μέσα στην εβδομάδα. Το μήνυμα που θα περάσει μέσα στην εβδομάδα που διαμείνουμε θα είναι ο ξεκωμός όλου του αγροτικού κόσμου σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν είναι αυτό. Η κατάσταση για τους αγρότες είναι δραματική, τονίζει ο Κώστας από την Ημαθία. 30 χρόνια στα χωράφια, πρώτη φορά βλέπει μπροστά του αδιέξοδο, καθώς όπως λέει, τα νούμερα δεν βγαίνουν. Μα ούτε 500 ευρώ δεν μένουν. Κάτι πρέπει να αφήσω απλήρωτο. Ή θα πρέπει να πεθάνω εγώ ή να πληρώσω την εφορία. Δεν θα την πληρώσω την εφορία, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Να πάνε να ζήσουν και τα δικά μου τα παιδάκια. Οι αγρότες Ημαθίας εξέφρασαν τα παραπονά τους στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της εκπομπής Κοινωνία Ωρα Μέγκα. Ένας αγρότης που έχει 20 χιλιάρικα εισόδημα, για να βγάλει 20 χιλιάρικα πρέπει να τυρανιστεί πάρα πολύ, πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ. Μα αυτά που ακούμε θα πληρώσει 26% φόρο, που σημαίνει ότι είναι 5.200. Ναι. Θα πληρώσει 100% προκαταβολή, άλλα 5.200, πάμε στα 10.400. Ναι. Θα πληρώσει 27% για την ασφαλιστική του εισφορά, που πάμε στα 15.800. Αν ένας άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει με 4.200, να κοιτάξει την οικογένειά του. Ο Υπουργός παραδέχτηκε ότι τόσο το ασφαλιστικό όσο και το φορολογικό επιβαρύνουν πολύ τους αγρότες. Όντως, αυτή η συμφωνία έχει και στον αγροτικό χώρο προβλήματα. Τι να κάνουμε όμως, την υπογράψαμε. Εμείς θα πιούμε το πικρό ποτήρι της υλοποίησης της συμφωνίας. Για αθέτηση των υποσχέσεών του, κατηγόρησε τον Υπουργό νέα ακτινοτρόφος από τη Θεσπρωτεία. Πριν 2 μήνες περίπου στο γραφείο του, παρουσία 27 συλλόγων, εκπροσώπων συλλόγων, μας έταξε αυτόνομο αγά. Μας έταξε άλλη φορολογία, μας έταξε αφορολόγητο όπως έχουν οι περισσότεροι κλάδοι, ναι, και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Σήμερα βλέπω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ψεύτης.